Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αγκουστίνο. Όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30 έχουμε πάλι μαζί μας έναν Έλληνα ή μια Ελληνίδα επαγγελματία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τον Γιώργο Παπαδάκη. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Αγκουστίνε. Ο οποίος Γιώργος είναι οδοντίατρος με εξειδίκευση στην αισθητική, σωστά? Είναι σωστό αυτό, Κωνσταντίνε. Συγγνώμη, Αγουστίνε, συγγνώμη. Αγουστίνε, Κωνσταντίνε, δεν πειράζει, όλοι με μπερδεύουν. Μα από τις 7 ώρα το πρωί όρθιος, οπότε υπάρχει μια... Όλοι μαζί το ίδιο. Οπότε είσαι στην Αγγλία, είσαι στο Λονδίνο πάρα πολλά χρόνια. Ήρθα το 2011. Ήρθα με το πρώτο κύμα των Ελλήνων, όταν άρχισαν τα πράγματα στην Ελλάδα να μην είναι τόσο καλά. Όταν άρχισε να μπαίνει το πρώτο κύμα της κρίσης. Και θέλοντας πάντα να είμαι λίγο πιο μπροστά από τις εξελίξεις και έχοντας μία φίλη εδώ που είναι πάρα πολλά χρόνια και έχει δικό της ιατρείο, ναι. Με προσκάλεσε να έρθω να δουλέψω στην Αγγλία. Δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ. Πάντα κυνηγάω τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Οπότε χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς πολλές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, ήρθα εδώ το 2011. Η αλήθεια είναι ότι... Εγώ είμαι εδώ πέρα πριν το 2011, από το 2003 και οι Έλληνες μεταξύ, θα έλεγα, 2003 με 2008-2009 ήτανε ή στο τραπεζικό τομέα ή οδοντίατροι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω για το τραπεζικό τομέα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά στον τομέα της οδοντιατρικής δεν θα συναντήσεις τόσο εύκολα άλλους οδοντίατρους. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλοί Ινδοί οδοντίατροι, πολλοί Πακιστανοί, ναι. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελληνική οδοντιατρική κοινότητα.